βίντεο με το Hyundai N30 New Performance. Πες μας λίγο για αυτό το αυτοκίνητο, για ποιο λόγο το επέλεξες, τι σου προσφέρει αυτό το αμάξι και τι δυνατότητες έχει. Κάλεσε γενικότερα στο ίντερνετ πληροφορίες και οτιδήποτε άλλο. Ναι. Το έχεις ψάξει δηλαδή πριν το πάρεις, δεν το πήρες κατά λάθος. Ναι, δεν το πήρα έτσι εντελώς τυχαία. Για να φανταστείτε, φαρμάκωσα και κανένα δύο ακόμη που πήραν και αυτοί σε διαφορετικό χρώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, σαν αυτοκίνητο, δυνατότητες πάρα πολλές. Είναι δίλητρο, τουρμπίσιο, 2,75 άλογα με 386 νιουτόμετρα. Ναι. Αν δεν με γελάει η μνήμη μου στα νιουτόμετρα. Προστινοκίνητο, ναι. Έχει δυνατότητες ηλεκτρονικές, οι οποίες μπορείς να τις ρυθμίσεις εσύ ο ίδιος σου πάνω στην οθόνη. Πράγματα τα οποία για να τα βρεις, να τα κάνεις σε κάποιο οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο, θα χρειαστεί να πληρώσεις πολλά χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Μάλιστα. Για να τα έχεις όλα αυτά. Μάλιστα. Πέρα από αυτό, μου άρεσε από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο αυτοκίνητο και το κοιτούσα. Πρόγραμμα στον... Ποιον? Στο Θεοδόση TechM Performance, στον Θεοδόση του Μιχαλίδη. Μάλιστα. Μετά τώρα πρόσφατα βάλαμε και ένα intercooler της... Τέλος πάντων, διαφεύγει τώρα η γνωστή εταιρεία. Θα το βρούμε. Πολύ γνωστή εταιρεία. Θα το βάλουμε πάνω. Ναι. Βάλαμε και ένα intercooler, γράψαμε ένα δεύτερο πρόγραμμα. Πώς το βλέπεις το αυτοκίνητο? Πολύ καλά. Πιστεύω τώρα στα επόμενα χιλιόμετρα, τώρα φρέσκο είναι το πρόγραμμα. Ναι. Θέλει λίγα ακόμα χιλιόμετρα. Για να το διαβάσει ο διαβάτης. Μπράβο, ναι. Και αποδώσει καλύτερα. Στην προηγούμενη φορά ακριβώς αυτό γινόταν και μόλις έκανα κανένα 200-300 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο έφτιαξε τρελά πράγματα. Ωραία, να μας δείξει λίγο το αυτοκίνητο. Φυσικά, ναι. Να μας δείξει λίγο εσωτερικούς χώρους. Το αυτοκίνητο αυτό είναι με πανοράμα. Ναι. Και ανοίγει το μισή οροφή. Με ηλεκτρικά καθίσματα. Κλιματισμούς. Μπράβο, ναι. Χειροκίνητο είναι αυτό το μοντέλο. Χειροκίνητο. Είναι 20 μοντέλο. Είπαμε είναι μπροστινοκίνητο. Μπροστινοκίνητο είναι. 2020 το πήρα εγώ. Ναι. Λοιπόν, 0 χιλιόμετρα όπως είπαμε. Mm-hmm. Μπορούμε να δούμε λίγο και εδώ πίσω. Και πίσω, ναι. Άνετη χώρη. Για 4 άτομα είναι σίγουρα άνετο. Πολύ, πολύ άνετο. Και 5, αλλά εγώ... Μπορώ να μπω να κάτσω λίγο να φυσικά. Ο φίλος μου, ο Τάσος, ας πούμε, που είναι 1,80 και κάτι, μπροστά... Φίλε, είναι όντως, έχει, όντως έχει πολύ χώρο, ε. Κοίτα, εδώ το κεφάλι μου έχει το τσέλα, το δικό μου, το 45, το AMG, πίσω δεν έκανε αυτό το χώρο εδώ πέρα, έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ στενό. Ήταν πάρα πολύ στενό. Έχει άνετο χώρο, δηλαδή για 4 άτομα είναι άνετο. Και η ηλιοροφή, κοίτα εδώ πόσο έχει. 1 μέτρο πανόραμα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, φίλε. Σπορ χαρακτήρα το αυτοκίνητο. Πάρα πολύ. Φαίνεται πολύ δυναμικό. Θέλω μετά να μας πας και μια βόλτα να το δούμε. Το τι γίνεται. Θέλω να ανοίξεις καπό. Και να το δούμε και λίγο εδώ πόρ μπαγάζ τι έχει. Να δείξουμε εδώ το τι συμβαίνει. Εδώ παιδιά προσπαθούμε να κάνουμε... Αυτό δεν το άλλαξα. Αυτό το, έχω... το πήρα από κάποιον. Το έχω για να... Έχει τεράστια δισκόφρενα από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι, είναι από φρένα, δόξα τω Θεώ. Τι φίλτρο φοράς, αν και το ξέρουμε εμείς, απλά θέλουμε να τα ακούσουμε. Είναι Pipe Across. Ναι. Ήθελα να βάλω άλλη εταιρεία. Εκείνο με το λάδι. Και όπου είναι... Το είχε και με λάδι, το είχε και χωρίς λάδι. Και ναι. Αυτό είναι όμως το καλύτερο. Έβλεπα ότι ψάχνοντας στο διαδίκτυο, ότι έβλεπα ότι πολύ το. Αυτό είναι το καλύτερο. Ειδικά αυτό το αμάξι. Γι' αυτό η αντιπροσωπεία το δίνει για 20.000 χιλιόμετρα καθαρίσμα. Έτσι δεν το δίνει κάθε 5. Εγώ το δικό μου τα έβγαλα σε ένα βίντεο προχθές. Και είναι πολύ φτηνότερο από ό,τι πουλάνε κάποιες άλλες εταιρείες. Εγώ το δικό μου στο CX63 τα έβγαλα προχθές να τα ρίξω μια ματιά και βλέπω ότι είναι σε άριστη κατάσταση με 10.000 χιλιόμετρα. Και θα το κάνουν καθάρισμα στην Ελλάδα. Εδώ μπορούμε και επειδή βγαίνει πολύ εύκολα σε αυτό το αυτοκίνητο το φίλτρο. Ναι. Είναι ίσως το πιο ευκολότερο φίλτρο. Πολύ εύκολα. Της αγοράς που έχω δει ποτέ. Κοίτα εδώ φίλτρο. Μπαμ, μπαμ, πολύ εύκολα. Τι ήταν αυτό, παιδάκι.
Ναι. Μη στέλνει να ξεκινούμε μισή ώρα, ξαναβάλλω μέσα. Ένα κινητήρα turbo στα 2000 κυβικά όπως είπες. Μπράβο. Με πόσους ύπους μαμίσιους? 275. Και τώρα έχουμε με το πρόγραμμα του DHM Performance. Αυτή η τελευταία η μέτρηση που έγινε, το αυτοκίνητο μπόρεσε να βγάλει 3,49 για την ακρίβεια. Λόγω καιρού δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε καλά. Ακόμα καλύτερα δηλαδή. Για να ναι, μπράβο. Ναι, μας έφτιαξε. 3,45. Ας κρατήσουμε αυτό. Και 3,49. 3,49. 3,49 με πόσο ροπή? 360,5. Πολύ δυνατή ροπή, έτσι. Πολύ δυνατή. Θέλουμε λίγο τον κάμερα μάλλον να γυρίσει και από εδώ για τη μεριά του οδηγού. Κόκκινες δαγκάνες, racing δαγκάνες. Να μας δείξει λίγο το αμάξι και από εδώ από τη μεριά του οδηγού. Το τι παίζει. Τεράστια δισκόφρονα να βλέπω και πίσω. Ναι, όχι μόνο μπροστά, γιατί πολλές εταιρείες βάζουν κάτι δισκόφρονα τεράστια μπροστά και πίσω βάζουν ένα μπρίκι. Μπράβο. Επειδή υπάρχει και το N. Αυτό είναι το performance, είπαμε. Υπάρχει το N. Ναι. Οι διαφορές είναι, δεν είναι πολλές, αλλά υπάρχουν διαφορές. Μάλιστα. Ας πούμε, το πίσω το φρένο στο N δεν είναι αεροζόμενο όπως αυτό. Και ναι, δεν είναι τόσο μεγάλο όπως είναι αυτό. Ναι, ναι. Και το μπροστά δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι αυτό. Πολύ καλά, πολύ καλά. Είμαστε σε άριστη κατάσταση. Θέλουμε λίγο να μας δείξεις και το χώρο, σαν γενικό χώρο εδώ του μπορμπαγάζ. Όχι τίποτα άλλο. Η θολόμπαρα που είναι εργοστασιακή, το ίδιο είναι και η... Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Φυσικά έχει τα προσωπικά σου αντικείμενα μέσα. Έχει και μπροστά. Έχεις και τασάκι δηλαδή πίσω. Δεν είναι τασάκι, είναι... Αυτό από το τεμπέλης. Τεμπέλης, μπράβο. Για κάτω μία έτσι να το δούμε από μέσα. Και μέσα από το τεμπέλι είναι το άνοιγμα που σε περίπτωση... Θέλεις να επικοινωνήσεις με τον μπορμπαγάζ. Μπράβο, κάτι να πάρεις σε κινήσεις, ο πίσω επιβάτης. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Δηλαδή βλέπω ένα μικρό σπόρο αυτοκίνητο, κλείσει τον μπορμπαγάζ, βλέπω ένα μικρό σπόρο αυτοκίνητο με δυνατότητες μεγάλου, έτσι. Με δυνατότητες μεγάλου. Και εξοπλισμού μεγάλου. Με δυνατότητες... Κοίτα πόσο όμορφο είναι από εδώ, χρήσης. Πόσο σπόρο αυτοκίνητο είναι. Και αυτές οι πινελιές οι κόκκινες που έχει το κάνουν πολύ πιο extreme. Μπράβο, ναι. Το δίνουν. Δεν μου λες αυτό το μαύρο το κάνεις εσύ. Εγώ. Και όμως είναι πολύ ωραίο. Είναι nickel και ήθελα και αυτά να βγάλω, αλλά όμως είναι πολύ ωραίο. Όλο λέω, αλλά δεν το κάνω. Μια απόφαση είναι, εύκολα γίνονται. Είναι πολύ ωραίο. Θα γίνουν μαύρα αυτά. Μόνο το N θα φύγει. Εδώ, όπως βλέπετε στο N, το κόκκινο ή μου το βγάλανε. Αυτό μπορείς να το πάρεις όλο κόκκινο. Έχω αυτοκόλλητα μέσα. Παρήγγειλα για τα πλαϊνά, εκείνη τα κόκκινα. Οι εξατμίσεις που τις βλέπουμε έτσι είναι μαμίσκες. Είναι εργοστάσιο. Ναι. Και το τεφιούς που έχει είναι εργοστάσιο, όλα, δεν είναι άλλο πειράγμα. Από έξω τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχω ακουμπήσει. Μπράβο. Από έξω το μόνο που έκανα είναι να βάλω τα μαύρα, ναι, μπροστά πίσω και αυτά τα καπάκια. Εντάξει, ωραία. Τίποτα άλλο. Ωραία. Θέλω όμως τώρα να μας, για τους φίλους που θα δουν το βίντεο, θέλω να το κάνουμε μία βόλτα. Αμέσως, με σένα οδηγό, δεν θέλουμε να το οδηγήσουμε εμείς, με σένα οδηγό και να μας βγάλει στα συναισθήματα του αυτοκινήτου, τι σε δίνει, τι χαρά σε δίνει, και να δούμε πώς το αντιλαμβάνεις εσύ που το οδηγάς. Θα πάμε μαζί με αυτό το αυτοκίνητο, θα έρθει ο Γιώργος Θοδωρίδης που είναι πίσω από την κάμερα. Ο κάμεραμαν. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που με αναφέρατε και εμένα τον καημένο. Αναγκαστικά για τους... Για τα πλάνα. Τον έκαψε ο ήλιος. Ναι, είναι πίσω από την κάμερα. Θα έρθει από πίσω με το δικό του το αυτοκίνητο για να δούμε και εξωτερικά πλάνα πώς είναι. Και εγώ μαζί σου εσωτερικά να κάνουμε κάποια βίντεο. Κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο. Μπορούμε λίγο να βάλω αυτή την πλακία. Μπορείς. Γιατί αυτό δεν είναι το δικό του. Το δικό του είναι στο σπίτι στον καράζ. Δεν πειράζει. Για να ακούω το φίλτρο είναι αυτό. Και αν το βγάλουμε εντελώς θα ακούμε πιο πολύ. Και ένα πλάνο... Μπορούμε να το πάρουμε περιμετρικά το αυτοκίνητο. Performance.
Πολύ ωραία μας, παιδιά. Ξεκινήσαμε, παιδιά, τη βόλτα μας με το i30 N Performance. Εδώ το φίλο μας του Γιώργου. Πες μας λίγο, Γιώργο, πώς νιώθεις με αυτό το αυτοκίνητο, για ποιο λόγο και γιατί. Καταρχήν, το αυτοκίνητο είναι ένα κάρτ, να το πω, ένα παιχνίδι για μικρούς, μεγάλους, ασχέτους ηλικίες. Τα συναισθήματα είναι πάντα πολλά και ανάμεικτα. Βασικά θα πρέπει να το οδηγήσεις για να μπορείς να καταλάβεις. Εγώ θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσο είναι δυνατόν καλύτερα και περισσότερο το συναίσθημα. Και τέλος πάντων, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο άνοιγμα, όπως πολύ ωραία αίσθηση. Ναι, πολύ παιχνίδι, πολύ παιχνίδι. Πολύ παιχνίδι. Για πίστα είναι ό,τι πρέπει το αυτοκίνητο. Σαν εργοστασιακή έκδοση έχει κάποια ψιλομειονεκτήματα που θα μπορούσε οποιοδήποτε να τα έχοντας το αυτοκίνητο οδηγήσει να τα καταλάβει. Είναι, ας πούμε, όταν πιέζεις τα άκρα έχει για πολλή ώρα, καταλαβαίνεις λίγο οι υπερθερμάνσεις που μπορούν να συμβούν όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Σε γενικές γραμμές το αυτοκίνητο είναι σκέτη τρέλα. Παιχνίδι πολύ, Μεγάλο παιχνίδι. Στις στροφές είναι τρένο. Να το πούμε έτσι. Στα λαϊκά, όπως ξέρουν όλοι. Οι φίλοι απλά ελληνικά και λαϊκά. Ναι. Λοιπόν. Στο υπόλοιπο το θέμα. Τώρα ειδικά με το πρόγραμμα τώρα σκίζει, σκίζει. Πρέπει και να κατεβάζει λάστιχο αυτό. Ναι, τα έχω φάει κιόλας εγώ και πολύ κιόλας. Πιστεύω γυρίζοντας από Ελλάδα θα χρειαστούμε μια μπροστινά. Όχι μπροστινά, ίσως όλα. Μάλιστα, μια τετράδα. Ναι, από ό,τι κόβω θα μας χρειαστούν. Κατάλαβα. Λοιπόν, πίστα ακόμα δεν έχει τύχει να μπω. Ναι. Το έχω σκοπό. Σε πού εννοείς, εδώ Γερμανία ή εδώ Σέρες? Γερμανία. Σέρες, παρόλο που γνωρίζω το από χώρο, παλιές συγκεντρώσεις και όλα αυτά που γινόταν και στα τρίφ που πηγαίναμε. Ναι. Με παλιές πολύ παλιές παρέες και φίλους από παλιά. Είναι λίγο περίπλοκα σε εμάς τα πράγματα, δυστυχώς. Ενώ εδώ είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα να πας να μπεις σε μια πίστα και να τρέξεις, να δοκιμάσεις, να κάνεις, να ράνεις. Θα ήθελα πολύ. Εγώ έχω μπει στην πίστα εδώ στη Γερμανία, στην πιο διάσημη πίστα του κόσμου. Στο Nürburgring. Εκεί θέλω να μπω κι εγώ. Είναι εύκολα τα πράγματα. Να το δοκιμάσω. Θα το ευχαριστηθείς, φίλε. Εγώ δυστυχώς πήγα με άσχημο καιρό, αλλά αν θέλεις, πάμε μαζί με καλό καιρό. Μέσα. Να το κανονίσουμε και πάμε. Μπράβο, έτσι. Να το κανονίσουμε και να πάμε. Έτσι. Γιατί μια φορά είχα την ευκαιρία, όχι με δικό μου αμάξι, ενός φίλου. Ναι. Με ένα M3 και μου λέει, έλα, πάμε. Και τον είπα, μη με βάζεις σε τέτοια λούκια τώρα, γιατί μετά θα καταστραφούμε. Τέλος πάντων, ναι. Όπως είπαμε, έχω σκοπό κάποια στιγμή να πάω να το δοκιμάσω. Να το κανονίσουμε και πάμε και μαζί, αν θέλεις. Μπράβο, ναι. Θέλω λίγο εδώ να μου πεις τι γράφει αυτή η οθόνη σου. Λοιπόν, τι λέει αυτή τη στιγμή. Τι οθόνη είναι εδώ. Οι ρυθμίσεις είναι αυτά που είπα προηγουμένως, όλες οι ρυθμίσεις. Εδώ έχουμε το τουρμπόμετρο. Ναι. Το οποίο μας δείχνει ανά πάσα στιγμή πίεση. Mm-hmm. Πατώντας εδώ βλέπουμε τις παραμέτρους. Mm-hmm. Πώς κινήθηκε, σε τι πιέσεις, με τι χιλιόμετρα. Ναι. Εδώ λέει και τα χιλιόμετρα. Εδώ λέει η πίεση. Πού φτάνει, βλέπουμε τις παραμέτρους. Μπορούμε να το μετακινήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πίσω. Εδώ βλέπουμε τη ροπή του. Τη ροπή του, ναι. Τη χαρτογράφηση. Έχει χαρτογράφηση το. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Βλέπουμε την κάθε περίπτωση μπορούμε να κοιτάξουμε. Εδώ είναι τι δύναμη δουλέψαμε. Εδώ δείχνει στο τέρμα ότι πήγε. Βασικά το υπόλοιπο δεν μπορεί να το δείξει. Ναι, δεν μπορεί να το γράψει. Πρέπει να ζητήσουμε να μας το αλλάξουν. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είναι τα G. Ναι.
μετράει τα G, πλευρικά μπρος-πίσω τέλος πάντων όλα. Ναι. Αυτό είναι το χρονόμετρο. Εντάξει, αυτό για είναι... πίστα. Okay. Ναι, για πίστα εδώ. Έχεις κάνει, βλέπω, κάποιες δοκιμές δικές σου. Ναι, έκανα χθες μια δοκιμή. Okay. Γλιστρούσε λίγο το αυτοκίνητο. Δεν ζέστανε καλά το λάστιχο. Ωραία. Μετά μπαίνουμε στο custom. Okay. Εδώ μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε τη μηχανή να δουλεύει σε sport, ναι, normal. Δηλαδή, εντάξει, εγώ τα έχω όλα στο συν, πατώντας το, ναι, το κουμπί εδώ. Όταν πατάω εδώ το κουμπί, είναι μπήκε τώρα στο custom. Mm-hmm. Εδώ μπορώ να κάνω τις δικές μου ρυθμίσεις, τις αποθηκεύω και όταν πατάω μπορώ να, αυτόματα όλα μπράβο, και μπορώ να απενεργοποιήσω για πάντα. Για πάντα, τι όλα. Μπορώ να απενεργοποιήσω το ESP χωρίς να ξαναεμπλακεί ποτέ. Μάλιστα, εντελώς. Ναι, μπράβο, ναι. Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, το έχει αυτό το αυτοκίνητο και πριν από αυτό το είχε το M6. Ωραία. Και δεν το δεχόντουσαν και γίνανε κάποιες ενστάσεις, mm-hmm, για να το δεχτούν. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πάμε στο... Στο διαφορικό. Στο διαφορικό, μπράβο. Στην εκκίνηση του διαφορετικού μόνος. Μπράβο. Εγώ πάλι το έχω στο τέρμα, όπως είπα, τα έχω όλα στο τέρμα. Όλα τέρμα. Γι' αυτό το λόγο το πήρα όπως σε άλλος. Ναι, να το ευχαριστηθείς. Εδώ να μπλοκέρνουμε. Και εδώ σπορ. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, γίνεται άγαρμο το αυτοκίνητο, η αλήθεια, mm-hmm, να λέγεται. Για έναν που δεν έχει ξαναδοκιμάσει, εδώ η εξάτμιση. Ναι. Και αυτήν την έχω στο τέρμα. Αν θέλεις να πάρεις ένα αυτοκίνητο που έχει χαρακτήρα σπορ και θες να το οδηγήσεις ήρεμα, καλύτερα να μην το διαλέξεις. Όχι. Πάρε ένα αυτοκίνητο, ναι, φυσικά, που φυσικά, το, ναι, είναι μόνο ήρεμο. Ναι, γι' αυτό το λόγο το αγόρασα. Ωραία. Στην περιοχή που μένω εδώ στη Γερμανία, σιγά σιγά το αυτοκίνητο το μαθαίνουν όλοι. Ναι. Λόγω του. Γιατί εντάξει, κάποια μέρα ίσως να μας κάνουν κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Αλλά... Εντάξει, δεν νομίζω, εντάξει. Ναι, εδώ. Ανάρτηση. Ανάρτηση να το ρυθμίσουμε. Ναι. Μπράβο, ναι. Να ρυθμίσουμε εδώ το τιμόνι. Mm-hmm. Απόκριση, σκληρότητα και μπράβο, τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Αλλά okay, όταν το βάζουμε στο normal, αυτά εδώ όλα μαλακώνουν. Πατώντας εδώ το, ναι, το αριστερό. Το... Έναν άλλο χαρακτήρα. Ένα άλλο αυτοκίνητο. Ναι, 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 ναι. Άστομο, ναι, στο σπορ, γιατί αυτό μας αρέσει. Ναι. Και θέλουμε λίγο να φύγεις με ό,τι μπορείς, με ό,τι διαθέτεις. Είναι το performance i30 N-Performance, παιδιά, έναν άλλο χαρακτήρα, ένα άλλο αυτοκίνητο στα 2000 κυβικά, πλήρης παρουσίαση, να το ευχαριστηθείτε παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο και έχουμε συνέχεια το φίλο μας τον Γιώργο εδώ να χαμογελάει, γιατί κάθεται πίσω από το τιμόνι του οδηγού και είναι όντως ένα πολύ σπορ αμάξι σε αυτή την κατηγορία του. Μπράβο φίλε Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τον χρόνο και για την παρουσίαση του αυτοκίνητου. Ευχόμαστε σαν οριακός μπρο να κάνεις το καλύτερο δυνατό, να βάλεις αυτά που θέλεις ακόμα που μας είπες πάνω στο αμάξι και να γίνει και να φτάσεις στους ύπους που επιθυμείς και θέλεις να παίζεις με αυτό. Μακάρι, ευχαριστώ. Γιατί, και εγώ ευχαριστώ. Γιατί αυτή η δύναμη μας κάνει συνέχεια όλους να χαμογελάμε και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ψυχή μικρού παιδιού. Μπράβο. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι. Γιατί μας αρέσει. Γιατί μας αρέσει. Και γιατί αυτό μπορούμε. Αυτό είναι το πάνω. Να είσαι καλά φιλαράκι, σε ευχαριστούμε. Θα σας συναντήσουμε σε επόμενο βίντεο με το όμορφο σου performance Hyundai i30.